Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση και οι κολόζοι τους ιτήθηκαν ξανά. Πέρσι προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω από το ανθρώπινο λάθος, να δείξουν το δέντρο για να χαθεί το δάσος. Οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που για χάρη των κερδών λίγων θυσίασαν τις ζωές 57 δικών μας ανθρώπων. Δεν τους πέρασε! Φέτος, χωρίς καμιά ντροπή, έκλεισαν άρον-άρον τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Έβαλαν όλα τα σκυλιά τους στη μάχη για την παρεμπόδιση της σημερινής απεργίας. Ούτε φέτος όμως δεν τα κατάφεραν. Η προσπάθεια συγκάλυψής τους του εγκλήματος στα Τέμπη έπεσε στο κενό. Οι συγκλονιστικές πορείες στην πρωινή απεργιακή κινητοποίηση συγκλώρησαν πάρα ολόκληρη τη χώρα. Η απεργία των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών, των εκατοντάδων συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι σταθμός. Σταθμός κλιμάκωσης και διεκδίκησης όλων των εργαζομένων της χώρας, σε όλους τους κλάδους. Χιλιάδες απεργοί από δεκάδες κλάδους, από εκατοντάδες χώρους δουλειάς, βρέθηκαν μαζί στον δρόμο του αγώνα. Πίσω από το πανό των συνδικάτων τους, διαδήλωσαν μαζικά και αποφασιστικά, απαιτώντας καμιά συγκάλυψη στο έγκλημα των τεμπών, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα για την ακρίβεια που ελεγχεί το εισόδημα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είπαμε φτάνει πια, δεν αντέχουμε, δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο με τους μισθούς πείνας, δεν πάει άλλο με τα εξατλητικά ωράρια. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο τις ζωές μας κοροναγράμματα. Τα αμφιθέατρα και τα σχολεία έμειναν αδιανά και η νέα γενιά φοιτητές και μαθητές δήλωσαν ότι δεν συγχωρούν το σύστημα που για τα κέρδη των λίγων τσακίζει τις ζωές τους. Όλοι μαζί σήμερα στείλαμε μήνυμα στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών που βρίσκονται και σήμερα εδώ μαζί μας. Των νέων παιδιών και των εργαζομένων στα τρένα που έχασαν τη ζωή τους. Ότι μέγιστο σήμερα είναι να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Καταγγέλουμε από αυτό εδώ το βήμα το βρώμικο ρόλο του κράτους, που έπαιξε βρώμικο ρόλο και επέλεξε να χτυπήσει τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Το ίδιο εχθρικό κράτος που δεν μπορεί να ελέγξει δύο τρένα άμα βρίσκονται στις ίδιες ράγες, φάνηκε ικανότατο για να στην καταστολή σήμερα. Χθες, μέσα σε μια νύχτα, έβγαλαν παράνομη την απεργία στο αεροδρόμιο. Γιατί θύχτηκαν οι αεροπορικές εταιρείες. Σήμερα εξαπόλυσαν απροσπέλαστη επίθεση σε διαδηλωτές και δημοσιογράφους. Ντροπή τους! Μπορεί σήμερα, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να θρηνούμε, αλλά δεν μυρολατρούμε. Τη θλίψη μας τη μετατρέπουμε σε δύναμη για αγώνα, γιατί το ποτήρι ξεχύλισε. Ένα χρόνο μετά, τα ίδια αίτια στο σιδηρόδρομο που προκάλεσαν το έγκλημα στα Τέμπη παραμένουν. Ένα χρόνο μετά, μετράμε 178 δολοφονημένους συναδέλφους μας σε εργασιακούς χώρους, που είναι οι αμέτρητες κοιλάδες των τεμπών, γιατί τα μέτρα ασφαλείας κοστίζουν. Ένα χρόνο μετράμε νεκρούς από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Τεράστιες καταστροφές που έχουν υποστεί ολόκληρες περιοχές, γιατί τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κοστίζουν. Ένα χρόνο μετά, στερείται λαϊκή οικογένεια από το φαΐ της. Είμαστε όλοι μας αντιμέτωποι με τη μεγάλη ακρίβεια, τους φόρους και τα χαράτσια, τους πληστηριασμούς. Ήξεραν για το έγκλημα στα Τέμπη και ακόμα ξέρουν. Ήξερα και ξέρουν για όλα όσα έχουν πλήξει το λαό και μετά τα Τέμπη. Και είναι επιλογές τους, πολιτικές επιλογές, να κεγόμαστε, να πνιγόμαστε και να σκοτωνόμαστε. Δεν θα τους περάσει! Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους! Σήμερα, ένα χρόνο μετά,
έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους για να βρεθούμε στους δρόμους του αγώνα. Σήμερα αποδείξαμε ότι καμιά κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη όταν έχει απέναντί της για την πολίτευση τον οργανωμένο λαό στους δρόμους. Απέναντι στο δικό του σχέδιο που μας μαυρίζει τις ζωές για τα κέρδη τους, εμείς οργανώνουμε το δικό μας. Διαλέγουμε να παλέψουμε για τις ζωές μας. Σήμερα γίνεται ακόμα πιο δυνατός ο όρκος που δώσαμε στους νεκρούς μας, αλλά και τους ζωντανούς. Πως ο κόσμος να έρθει ανάποδα, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί με τον αγώνα μας να φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Συνεχίζουμε, οργανώνουμε τον αγώνα μας για μέτρα ασφαλείας σιδηρόδρομο εδώ και τώρα, για αυξήσεις των μισθών, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να τσεκιζόμαστε τη δουλειά, ώστε ίσα ίσα να τα βγάζουμε πέρα. Σήμερα συνενώνουμε τον αγώνα μας με τους αγωνιζόμενους φοιτητές και τους μαθητές για να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Δεν σταματάμε στις σημερινές επιτυχημένες απεργιακές κινητοποίησεις. Συνεχίζουμε με κλιμάκωση όλο το επόμενο διάστημα. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε συνέχεια στην υπόσχεση που δώσαμε. Να μην κυλήσει άλλο αίμα για το δικό τους πλούτο. Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας είναι και δικός σας αγώνας. Και θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτοί που για τα κέρδη τους δολοφόνησαν ακόμα και 57 αθώες ψυχές, όλοι αυτοί τρέμουν τη δύναμη του οργανωμένου λαού. Τη δύναμη πρώτα και κύρια της οργανωμένης εργατικής τάξης. Ο αγώνας συνεχίζεται ακόμα πιο μαζικά, πιο αγωνιστικά, μέσα στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην κυβέρνηση και την εγκληματική πολιτική που έχει χαράξει με την ενεργοδοσία, για να ακουστεί δυνατά η φωνή των εργαζομένων και στην απεργία 17 Απριλίου, αλλά και στην απεργία της Πρωτομαγιάς.